Μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών είναι η προμήθεια τριών μπελαρά για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ελληνογαλλικής συμφωνίας. Το υπόλοιπο μισό είναι η προμήθεια τριών επίσης Go Wind που θα ναυπηγηθούν σε ελληνικά ναυπηγεία. Δεν γνωρίζουμε ποια έκδοση θα προτιμηθεί. Υπάρχει η GoWind 2500 και η GoWind 3100. Ίσως για περιορισμό κόστους προτιμηθεί η έκδοση 2500 όπως αυτές που διαθέτουν και οι Αιγύπτιοι. Ο οπλισμός των GoWind είναι ένα ότο μελάρα 76 χιλιοστών, ως αεράμινα διαθέτουν 16 πυράβλους μίκα, αντιπλοϊκούς 8 Exocet, ενώ διαθέτουν και δύο τριπλούς τορπιλοσωλήνες για εχθρικά υποβρύχια που θα εντοπίζονται από το ραντάρ κάπτας. Όσον αφορά το κύριο ραντάρ, μάλλον θα έχουν και το ραντάρ που έχουν και οι Αιγυπτιακές που μπορούν να παρακολουθούν ως 750 στόχους ταυτόχρονα σε 250 χιλιόμετρα για αεροπορικούς στόχους, 80 χιλιόμετρα για εχθρικά πλοία σε ακτίνα 360 μοιρών. Θα περιλαμβάνουν φυσικά σύστημα ECM για ηλεκτρονικό πόλεμο και το σύστημα SETIS που θα τα καθιστά συνεργάσιμα με τις Μπελάρα. Πέρα από το οργανικό ελικόπτερο θα έχουν και μη επανδρωμένο, πιθανότατα το αυστριακό Camcorder 100 που δοκιμάστηκε σχετικά πρόσφατα από το ελληνικό ναυτικό με πολύ καλές κριτικές. Οι GoWind θα έχουν ως ρόλο να συνοδεύουν τις Μπελαρά. Έχουν φυσικά το πυροβόλο 76 χιλιοστών, ότο μελάρα, αντιεροπορικούς πυράβλους Aster 30 και μην ξεχνάμε το ραντάρ για εχθρικά υποβρύχια κάπτας που θα συνδυαστούν με εκείνα τον GoWind και φυσικά τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα που θα απαρδοθούν σε λίγους μήνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι θα καλύπτεται μια πολύ μεγάλη περιοχή που θα εντοπίζουν εύκολα τα τουρκικά υποβρύχια. Τόσο η Μπελαρά και η GoWind θα ανταλλάσσουν δεδομένα για εχθρικούς στόχους με τα Ραφάλ που τα πρώτα 6 θα φτάσουν στην Τανάγρα έως το τέλος του έτους. Εάν σας άρεσε το βίντεο και η πληροφορία σου, απλά πατήστε εγγραφή στο κανάλι και έτσι θα μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε για πολύ περισσότερα βίντεο. Σας ευχαριστώ.